Υποβάλλουμε τα αιτήματα των 1,5 εκατομμύριων ανέργων. Παρά το γεγονός ότι πριν στο Υπουργείο Εργασίας δεν βρήκαμε κανέναν, προσπαθήσαμε να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και εκεί μας αντιμετώπισαν με την πιο σκληρή βία οι δυνάμεις των ΜΑΤ και της αστυνομίας. Εγώ είπα την ιδιότητά μου, αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Η επίθεση ήταν σφοδρή και υπάρχουν 3 ή 4 εργαζόμενοι με πολύ βαριά τραύματα που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται από το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Και θέλω να καταγγείλω αυτή την ενέργεια, να είναι βέβαιη της κυβέρνησης ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Εμείς θα καταγγείλουμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε αυτά τα γεγονότα. Και ένα πράγμα θέλω να πω και από το σταθμό σας. Οργάνωση, οργάνωση και ταξική πάλι, διότι θα νικήσουμε τον εχθρό ο οποίος οχυρώνεται πίσω από αυταρχισμό και τέτοια μέτρα καταστολής. Μ' ακούτε, ο Γιώργος Αυτιάς, καλό μεσημέρι. Κύριε Κουράκη, ο Γιώργος Αυτιάς είναι εξακολουθεί. Δεν ακούει, Γιώργο, πες μου την ερώτηση. Δεν έχω επιστροφή, δεν ακούω. Όταν... Πες μου εμένα την ερώτηση, θα τη μεταφέρω, Γιώργο. Δημήτρη, όταν είπε ποιος είναι, όταν είπε είμαι Έλληνας Ευρωβουλευτής και είμαι στη Σταδίου και είμαι επικεφαλής ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους κλπ. Κλπ. Η απάντηση ήταν αυτό που είδαμε στις εικόνες. Ρωτάει ο Γιώργος Αυτιάς, όταν είπατε την ιδιότητά σας ότι είσαστε ευρωβουλευτής, η απάντηση ήταν αυτό που έχουμε δει στις εικόνες, να μην λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιότητα. Ακριβώς, ακριβώς, και το είπα πολλές φορές, γιατί ναι. Αν και δεν είχα καμία αυταπάτη, έχω ζήσει και άλλες στιγμές τέτοιες. Όχι απλώς η απάντηση ήταν αυτή που ήταν, αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε και την έκφραση του προσώπου των δυνάμεων των ΜΑΤ ή να τους λυπάται κανείς πραγματικά. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι και αυτοί εργαζόμενοι. Δεν συνειδητοποιούν ότι και αυτοί θα βρεθούν στην ίδια μοίρα με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πάντα είναι βέβαιο, πάντως είναι βέβαιο, και ειδικά σήμερα που η Αθήνα έχει οχυρωθεί με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο ξανά την τελευταία στιγμή με αφορμή και την επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Το σίγουρο είναι ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ούτε ο σημερινός πήγε χαμένος. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ανατραπεί αυτή η πολιτική, μέχρι να ανατραπεί αυτό το σύστημα, μέχρι να δικαιωθούν το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Όταν φτάσατε σε αυτό το σημείο και είπατε στους αστυνομικούς ότι θέλουμε να πάμε μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση ήταν δεν περνάτε, τέλος, τελειώνουμε εδώ. Τι? Όταν δηλώσατε στην αστυνομία ότι θέλετε να πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση ήταν τέλος, δεν περνάτε, αυτό ήτανε? Δεν συζητάγανε καν. Φέραν και άλλες δυνάμεις, ρίξανε δακρυγόνα, ρίξανε χειροβομβίδες κρότου, ρόπαλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μια κανονική επιχείρηση τρομοκράτησης, δεν συζητάμε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε ακριβώς αυτό που έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν. Ακριβώς αυτό βιώσαμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Αν μου επιτρέπεις εμένα, Γιώργο, να σου πω μόνο μία κουβέντα. Ναι, ναι. Μια και έχεις κάποιους βουλευτές εκεί, παρακάλεσέ τους να επικοινωνήσουν με την πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, να τους ενημερώσουν ότι ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Πριν από 3 λεπτά μας λέγανε, σας κάνουμε χάρη που σας αφήνουμε να περνάτε από το ένα σημείο στο άλλο. Μη μου πεις. Μάλιστα, ένας άνδρας των ΜΑΤ ήταν τόσο εριστικό. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι, μη μου πεις. Σας κάνουμε μας τη χάρη. Μας κάνουνε χάρη στην άσκηση του λειτουργήματος της εργασίας μας. Τους την αστυνομική ταυτότητα, ναι. Και γυρίζουν και μας λένε, άκουσε με, Γιώργο, ναι, ναι. Τους δείχνουμε την ταυτότητα τη δημοσιογραφική και μας λένε, σας κάνουμε χάρη. Και μάλιστα είναι 2-3 άνδρες των ΜΑΤ εδώ πέρα, παρουσία των διοικητών τους, οι οποίοι είναι άκρος προκλητικοί. Αρκεί να σου πω ότι με πιάσε εμένα ο ένας και μου λέει, σου κάνω χάρη που περνάς. Του λέω, είναι η δουλειά μου, κατοχυρώνει τη δουλειά μου το Σύνταγμα. Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε, σου κάνω χάρη που περνάς. Μάλιστα. Ενημέρωσε, πες στους βουλευτές να ενημερώσουν τον κύριο Δένδια. Να απαντήσει τώρα ο κύριος Βορύδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, αν καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται, λοιπόν, γιατί μας κουνάει το δάχτυλο πολλές φορές. Είναι υποχρεωμένες. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μας κουνάνε το δάχτυλο. Είναι υποχρεωμένες. Μας κουνάνε το δάχτυλο. Καταδικάζουν τη βία εναντίον των ευρωβουλευτών. Κύριε Πετράκη. Καταδικάζουν τη βία εναντίον των εργαζομένων. Είναι... Καταδικάζουν Πετράκο, τη βία εναντίον των ανέργων. Μη βιάζεστε. Καταδικάζουν. Θεωρώ καταδικάζουν ότι η κυβέρνηση θα βγάλει μια ανακοίνωση, ναι.